Βρισκόμαστε για ακόμη μία φορά να αγωνιζόμαστε για τα αιτήματα τα οποία έχουμε καταθέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η παρουσία μας εδώ υποδηλώνει με την παρουσία του κόσμου ότι εμείς είμαστε κοντά σε όλους τους πολίτες, γιατί ξέρουμε ότι η σχέση μας είναι πάρα πολύ στενή. Εμείς σαν παραγωγή και αυτοί σαν καταναλωτές είμαστε πάρα πολύ κοντά. Δυστυχώς η κατάσταση είναι δύσκολη και για μας που παράγουμε τα προϊόντα, αλλά και για τους καταναλωτές. Ο αγώνας που κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, στα δίκαια αιτήματα τα οποία έχουμε καταθέσει, σκοπός και στόχος είναι να καταφέρουμε εμείς να επιβιώσουμε στη δουλειά μας, να μείνουμε στα σπίτια μας και στα χωριά μας, να μπορέσουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια τις οικογένειές μας και να παράγουμε σωστά προϊόντα, υγιή, σωστά διατροφικά και όσο γίνεται με χαμηλότερη τιμή. Για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να υλοποιηθούν μέρος των αιτημάτων μας. Είναι αδύνατο να παράγουμε καλά προϊόντα και φτηνά με τόσο ακριβό πετρέλαιο, με τόσο ακριβό ρεύμα, με τόσο ακριβό κόστος παραγωγής γενικότερα. Αυτό το έχει καταλάβει όλη η κοινωνία, όχι μόνο αγάπη της Λάρισας, που από την πρώτη στιγμή όλος ο κόσμος είναι στο πλευρό μας, αλλά και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, από ό,τι αποδεικνύεται καθημερινά σε όλα τα γκάλωπ τα οποία γίνεται. Θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε. Θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να ζούμε με αξιοπρέπεια.